Εγώ θα τοποθετηθώ για το τρίτο μέρος αναφορικά με τη δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα ερευνητικά κέντρα. Και θα ξεκινήσω με το απλό, λιτό και σαφές ερώτημα. Έρευνα για την αγορά και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων ή έρευνα στην υπηρεσία ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και την κοινωνική πρόοδο? Εδώ προφανώς συγκρούονται δύο κόσμοι, συγκρούονται δύο αντιλήψεις και το ΚΚΕ δεν στρουθοκαμιλίζει. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ναι, μεν, αλλά κτλ. Αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο πραγματεύεται το νομοσχέδιο έχει σταθεί στόχο την ίδρυση καινοτόμων κεφαλαιοχικών εταιριών για να προωθηθεί ένας πιο ευέλικτος τρόπος διασύνδεσης και μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων από τα ερευνητικά ιδρύματα στην καπιταλιστική αγορά και όχι σε αξιοποίηση της έρευνας και της επιστήμης προς όφελος των κοινωνικών αναγκών. Αυτόν το στόχο υπηρετεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και προφανώς το ΚΚΕ είναι αντίθετο. Η ανάγκη αποσαφήνισης ποιες είναι οι εταιρείες τεχνοβλαστή, το αντικείμενό τους, η διαδικασία ίδρυσής τους γίνεται από το νομοσχέδιο, διότι κυβέρνηση και ιδιωτικό κεφάλαιο ενδιαφέρονται όχι για τον κίνδυνο που ελοχεύει τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα από την επιχειρηματικοποίησή τους, άλλωστε αυτός είναι ο στόχος τους, αλλά γιατί βιάζονται να υλοποιηθεί η βασική κατεύθυνση της αστικής τάξης για την ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας, στοιχείο που αναγνωρίζεται ως ένα εκ των βασικών αξώνων για την εμπορευματοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας. Τον στόχο αυτόν υπηρέτησαν και προηγούμενες κυβερνήσεις, ανεξάρτητα αν ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί, για δευτερεύοντα ζητήματα. Άλλωστε και ο δικός του αναπτυξιακός νόμος, ο 4399 του 2016, παλιότερα του ΠΑΣΟΚ, συνέδεαν την έρευνα με την καπιταλιστική αγορά. Η ίδρυση Spin-off αποτελεί μια από τις πιο κερδοφόρες δραστηριότητες, τον ΑΕΗ, περνώντας στη ΣΕΛΚΕ και αυτό το κομμάτι, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το ΔΟΥΝΕ και ΛΑΒΗΝ. Τη συναλλαγή δηλαδή ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις. Προφανώς πολλές από τις ιδέες πάνω στις οποίες στείνονται οι εταιρείες αυτές μπορεί να είναι καινοτόμες, χρήσιμες και αναγκαίες, ωστόσο τις περισσότερες φορές απορρίπτονται γιατί δεν είναι απαραίτητες ή κερδοφόρες για το κεφάλαιο και την αγορά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Με αποτέλεσμα η κατεύθυνση της έρευνας όσο και των ακαδημιακών μελετών να κατευθύνεται και να υπαγορεύεται από τις τάσεις και τα ενδιαφέροντα των επιχειρήσεων και της αγοράς αντί να πραγματοποιούνται με κίνητρο τις ανάγκες, τη χρησιμότητά τους και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του COVID-19, όπου τα προηγούμενα χρόνια σταμάτησε η μελέτη των ιών SARS και MERS γιατί δεν ήταν κερδοφόρα, ενώ τώρα πληθώρα εταιριών πραγματοποιούν αγώνα δρόμου στο στίβο του ανταγωνισμού για το ποια θα βρει πρώτη το εμβόλιο ή την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Το αφήγημα ότι η ίδρυση εταιριών τεχνοβλαστών είναι ευκαιρία για τους νέους ερευνητές, ως λύση μάλιστα στην υποαπασχόληση του υψηλά εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού ή ότι αποτελεί παράγοντα που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας, διότι όλοι μαζί μπορούμε, γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι για όλους και άλλα τέτοια εφιολογήματα, στοχεύουν στο να περάσουν στη συνείδηση των νέων ανθρώπων που έχουν διάθεση και μεράκι για την έρευνά τους και το αντικείμενό τους ότι θα συμβάλλουν στο ξεπέρασμα της κρίσης. Βέβαια, εάν η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι για όλους, αποδεικνύεται καθημερινά και κυρίως από την εμπειρία της προηγούμενης κρίσης και αυτής φυσικά που διανύουμε, της καπιταλιστικής κρίσης. Είναι το εμβληματικό παράδειγμα του τουρισμού, της ατμομηχανής τάχατη της οικονομίας, όπως λέτε, με εργαζόμενους και μικροϊδιοκτήτες να συθλίβονται και τους μεγαλοξενοδόχους να βγαίνουν κερδισμένοι. Πραγματικά κοροϊδεύεται χιλιάδες νέους που προσπαθούν να κατακτήσουν το μέλλον τους, αλλά έρχονται αντιμέτωποι με την ανεργία, την ανασφάλεια, τις
εναλλακτικές σχέσεις εργασίας τον ανταγωνισμό του ποιος θα βγάλει πρώτος ένα ερευνητικό αποτέλεσμα, εάν αυτό θα χρηματοδοτηθεί από κάποια επιχείρηση, αν θα καρποθούν τα διανοητικά και οικονομικά ωφέλη της δουλειάς τους, εάν η μικρή εταιρεία που έστησαν με λεφτά δικά τους ή της οικογένειάς τους κάποια στιγμή θα αποδώσει και θα κερδίσει το ενδιαφέρον κάποιου χορηγού. Τους πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες ότι τάχα μου θα σταματήσει η διαφυγή εγκεφάλων στο εξωτερικό, το γνωστό brain drain, και θα έρθει η επίτευξη του brain gain. Παρόλα αυτά, το πώς ένας νέος θα καταφέρει να ιδρύσει μια τέτοια εταιρεία, τι διάρκεια ζωής θα έχει, αν θα κρατήσει τα διανοητικά δικαιώματά του, πόσες θέσεις εργασίας ανοίγουν, με τι όρους εργασίας θα δουλεύει, για όλα τα παραπάνω σφυρίζουν αδιάφορα οι υποστηριχτές του αντίδοτου στο brain drain. Είναι ολοφάνερη η προσπάθεια ιδεολογικής χειραγώγησης των νέων επιστημόνων, η προσπάθεια να τους φορτώσουν το βάρος του τρόπου διεξόδου από τη δικιά τους καπιταλιστική οικονομική κρίση, να τους αποθαρρύνουν και να τους απογοητεύσουν τα όνειρα που έχουν για μια καλύτερη ζωή. Ο σχηματισμός κόδων καινοτομίας, έτσι λέγεται, που φιλοξενούν ομάδες νέων ανθρώπων, εξελίσσοντας μια επιχειρηματική ιδέα σε startup, κάνουν ξεκάθαρο τον προσανατολισμό της έρευνας σε τομείς που αποφέρουν κέρδος, κριτήριο της οποίας αποτελούν το επιχειρηματικό όφελος και η εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της. Το μεγάλο κεφάλαιο είναι φανερό ότι αποφεύγει να αναλάβει το επενδυτικό ρίσκο για την ανάπτυξη όλης της νέας γνώσης και το υψηλό κόστος της παραγωγής καινοτομίας και να το μετακυλήσει στο πανεπιστήμιο, στα ερευνητικά κέντρα. Το πανεπιστήμιο στην πράξη τζογάρει από θεματικά και χρηματικά ποσά για λογαριασμό μεγάλων επιχειρήσεων, τα οποία θα έπρεπε να προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών της δασκαλίας, της έρευνας των φοιτητών και των μορφωτικών τους αναγκών. Η δυνατότητα παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τα ερευνητικά ιδρύματα, τη χρήση χώρων και υποδομών έναντι ανταλλάγματος, εκμίσθωσης για ακίνητα, για τη χρήση της επωνυμίας του πανεπιστημίου στις εταιρείες αντικειμενικά εντείνει τον ανταγωνισμό, την κατηγοριοποίηση μεταξύ των ιδρυμάτων και θα συνδεθεί με τη λεγόμενη αξιολόγηση των διδασκόντων με κριτήρια αγοράς. Δηλαδή, ο καθηγητής μάνατζερ με επιχειρηματικές διασυνδέσεις θα αξιολογείται καλύτερα από τους συναδέλφους του που δίνουν την αναγκαία βαρύτητα στην εκπαιδευτική διαδικασία και πολλά άλλα. Η λειτουργία λοιπόν του Πανεπιστημίου θα γίνεται ολοένα και περισσότερο εμπορευματική. Εμείς ως ΚΚΕ στεκόμαστε απέναντι στη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την εκπαιδευτική διαδικασία, τη λειτουργία των σχολείων, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων. Υπονομεύει τη δημιουργικότητα του ερευνητή, την ελεύθερη αντίληψη, την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επιστημόνων, με στόχο την ίδια τη διανοητική παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας. Γι' αυτό και το ΚΚΕ διεκδικεί αποκλειστικά δημόσια κρατική χρηματοδότηση στο ύψος των πραγματικών αναγκών. Παλεύουμε για τη λύση των αντιθέσεων που γεννά ο καπιταλισμός στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία και στο πλαίσιο της απέτησης να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στα πανεπιστήμια. Το ΚΚΕ διεκδικεί και την κατάργηση των ΕΛΚΕ που είναι μοχλός εκμαυλισμού της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας. Η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της απόστασης ανάμεσα στις δυνατότητες ανάπτυξης της επιστήμης και έρευνας και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της από την κοινωνία. Κατά τη γνώμη μας, η επιχειρηματικότητα είναι η αιτία που κράτησε κλειστά τα πανεπιστήμια περισσότερο από ένα χρόνο και υπέθαλψε την εκπαιδευτική λειτουργία. Αν μας ρωτάτε όμως αν είναι κακή η καινοτομία, φυσικά δεν είναι κακή. Για το ΚΚΕ η σύνδεση της νέας γνώσης με την παραγωγή γίνεται και θα γίνεται πάντα. Είναι απαραίτητο στοιχείο η είσοδο της νέας γνώσης στην παραγωγή. Εμείς όμως δεν μιλάμε γενικά για γνώση για τη γνώση, αλλά για γνώση προς όφελος των κοινωνικών αναγκών. Σίγουρα τα παραπάνω δεν μπορούν να γίνουν όσο τα μέσα παραγωγής είναι καπιταλιστική ιδιοκτησία και ο σκοπός της παραγωγής είναι το κέρδος. Οπότε
και η έρευνα τελικά δεν μπορεί παρά να υποτάσσεται σε αυτό το σκοπό. Έρευνα, γνώση μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία της κοινωνικής προόδου όταν η οικονομία θα στηρίζεται στην κοινωνική ιδιοκτησία με επίκεντρο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, όταν θα υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός και εργατικός έλεγχος. Τότε τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, και ολοκληρώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, θα βρίσκονται σε άμεση στενή συνεργασία με τις παραγωγικές μονάδες, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην προσπάθεια ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης των τεχνολογικών καινοτομιών για την κοινωνική πρόοδο. Ευχαριστώ.